Γιατί κάνεις V8? Μπιέλα. Γαμώ τα μοτέρ του γαμώ. Και ναι, πάλι σε RX8 μέσα βρεθήκαμε. Και έχουμε και κόντρα ήλιο. Τι να κάνω, αφού μου αρέσουν πολύ και τα αγαπάω. Και μάλιστα, άντε αγόρι μου. Έλα παππού, πράσινο είναι. Και μάλιστα το συγκεκριμένο έχει και γκαζάκι υγραέριο. Δείτε εδώ. Πετρογκάζ. Για όσους ρωτάτε συνέχεια, καλά υγραέριο στο χτάρι. Για μένα προσωπικά, εγώ επέμενα στον το φίλο μου τον ιδιοκτήτη αυτόν του αμαξιού να βάλει υγραέριο και τον έλεγα ότι ξεκόλα το υγραέριο για το οχτάρι για μένα είναι το καλύτερο καύσιμο. Γιατί ένας από τους λόγους που έχουμε προβλήματα στα στρότορες, ειδικά στα οχτάρια, στο ρένι, στο μοτέρ που έχουν, είναι ότι επειδή δεν είναι στα εφτάρια η εξάρνηση, η εξαγωγή να είναι στα housing με μια μεγάλη τρύπα που όλα τις επικαθείς άνθρακα και όλα αυτά τα πετάει έξω, στα οχτάρια είναι η εξαγωγή από δίπλα. Είναι ένα μικρό αμύγδαλο τέτοιο. Αυτό εδώ σιγά σιγά γεμίζει καρβουνίλα από το λάδι, από τη βενζίνη, από όλα. Και κλείνει. Και όταν κλείνει αυτό εδώ, είναι σαν να μπουκώνεις με ένα πανί την εξάρμηση. Και αρχίζει να ανεβάζει θερμοκρασία στο μότερ μέσα και σου τρώει το μότερ σιγά σιγά. Και πάρα πολλά σπασμένα ή με χαμηλή συμπίεση, όταν ανοίγουν μέσα αυτό το αμύγδαλο, είναι βουλωμένο από άνθρακα, επικαθείς άνθρακα. Ενώ με το υγραέριο είναι αέριο, δεν έχει επικαθήσεις. Μέσα το μότερ μένει καθαρό. Και αυτό το αμάξι μας το αποδεικνύει. Έξω έχει 7 βαθμούς. Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα. Από το κρύο της ζέστης πάνε ραγίζουν τα καντράν. Του αερόσακου εκεί πέρα. Θερμενόμενα καθίσματα στους 7 βαθμούς βοηθάνε άπειρα. Το ανοίγεις, ζεσταίνει το κολαράκι σου. Γενικά έχει από τα καλύτερα καντράν και κονσόλες που έχω δει το οχτάρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι κυριλαία μαξάκι. Και σπορ μαζί. Και πίσω έχει χώρο. Πάρα πολύ. Τα καθίσματα πίσω μην τα βλέπετε, έτσι χωράνε full άτομα. Ήθελα να πάρω τον εργάτη. Μαλάκα, 2582, ο εργάτης καπνίζει μαλάκα. Δύο καπνισμένες κάνες, δες εδώ. Λέει μας τώρα πόσα άλογα πήρε. 2860 πάνω. 2860 έβαλε στον μπακί. Δεν γίνονταν αλλιώς. Δεν πήγαινε, δεν τραβούσε έτσι. Καταρχήν φίλε το look είναι για τούρμπο. Χέρα αυτό κόλτα και σλίπερ. Σλίπερ με λαμάρι, σλίπερ πρέπει να μπει. Με περτσίνια εδώ τα προφυλακτήρες. Και το έβαλε πίσω το τούρμπο στην εξάρμηση. Να μην φαίνεται εδώ μπροστά, να είναι σλίπερ εντελώς. Έκανα τέτοιο πίσω. Από κάτω πάει πίσω και είναι πίσω στην εξάρμηση. Θα κάνει ροϊκή σου κεφαλάρι. Α, ροϊκή, οκ. Γιατί πάλι στάζει νερά, τσι. Θα χάνει το ψυγείο σου. Μήπως έχασε το ψυγείο και κάνει ακόμα. Τάπα κάνει, θα βγουν το τάπα. Είναι μια τάπα, θα βάλω την άλλη. Κεντάει, σαν από το μηχανή κάνει. Τσέκα, 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 τσέκα. Τσίκι, 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 τσίκι. Κάνω! Και ένα μανιτάρι θα βάλω εκεί πάνω. Βάλε κάτι εκεί πάνω γιατί θα τα ρουφήξει όλα. Θα ρουφάζει. Εδώ θέλει μια τάπα άλλη. Κάνει τάπα από εδώ πάνω. Την άκουσα από την πίεση που σου είπα. Σοβαρά τώρα. Ραυτομηχανή. Δυνατό, δυνατό. Ρε μαλάκα, εδώ στάζει νερό τρελό. Κοινό είναι. Για μου. Μήπως από εκεί το έχασε και κάποιο φλάντζα. Μπορεί. Κάπα πάντως είναι. Το πήρε ο παππούς, το κάνουμε στη μάνα. Λίγο. Ανταλλαγή. Ρε, ο λαός θέλει βόλτα, τι θα γίνει. Τελειώσαμε ρε, που δεν έχουμε βάλει. Άντε ρε, που στο αεροπλάνο το έχει κάνει. Άντε ρε, που στο καλώδια περνάει ο άλλος, δεν έχει γίνει εδώ. Πώς θα φαλέσει. Αεροπλάνο. Πού τώρα το έχει βάλει. Α, ωραία δουλειά κάνει. Πάρα πολύ δυνατή. Ωραία δουλειά. Και ακουμπάει και στο θόλο και μπαμ. Το κάνει, δεν το σκέφτε. Γύρισε το οργανάκι, δεν βλέπει εκεί. Αλλά και τι έχει βάλει σε αυτό το εργαλείο μέσα. Μάκου πατέρα, πιλώ και όλη την αγωνία. Τη γιαγιά και αυτά, δεν πάει ψυγιάκι, δεν πάει κλαίω. Το ψυγιάκι είναι δύο παλάμες. Ούτε δύο. Βέβαια είναι
προς τα κάτω αρκετά. Οπ, τι έχουμε εδώ. Τι έχουμε εδώ. Προτιμάω το πούντο. Α, όλα καλά βλέπω. Το πέταξα λέει και που έκατσα. Έτσι τα είχε προηγούμενος φίλε και τα έχω κρατήσει τιμή σε ένα και. Είναι drift λέει και τώρα σε λίγο θα ρίξω να βάζω σαν τους Ιαπωνέζους. Θα κάνω τρύπες εδώ και θα βάζω χιαστή δεματικά. Ναι, ναι. Μαλάκα αυτό έγινε. Ο παππούς χάθηκαν τα νερά. Δεν το πήρε χαμπάρι. Κανείς εδώ τι γίνεται. Καλά την τάπα χάνει. Αν είναι δυνατόν. Έτσι πήραμε τη φλάτζα στο χέρι. Έχασα τα νερά. Ναι, από τη φλάτζα είναι καλά λέει. Έχασα τα νερά όλα έτσι. Και το είδαμε και γεια σας. Αν ήμουν εγώ όμως, το βλέπα. Ναι, καλά. Εσύ δεν καταλάβεις τίποτα. Μαξί, δες τι καθαρό που είναι εδώ μπροστά πια. Δεν έχει τόση λαδίλα. Όλα καλά, μάγκες. Κατουράμε λίγο εδώ. Βγάζουμε και καπνός. Ματώνει το καημένο, ματώνει. Τι να πω για το χέρι μου. Το βλέπω λίγο πρισμένο το χέρι σου. Για δείξα τη λάδι. Από την καλοπέραση δεν είναι τίποτα. Άσε ρε μαλάκα. Μαλάκα είναι διπλάσιο είναι. Έμα κατεβάζεις ρότορες. Άσε ρε μαλάκα να ρότοράκι κατέβασε δύο μέρες μέσα. Σε πείραξε. Έχεις μπλέξει με τα Honda εδώ πέρα. Δεν βρουν ποτέ. Μην πάρετε Honda. Άσε που ξέρω εγώ γιατί πρισμένο το χεράκι στο δεξί. Δεξιό χειράς δεν είσαι. Εννοείται ρε φίλε. Μετά το βράδυ πας. Το βράδυ επειδή δεν έχεις αμάξι δεν δουλεύει. Πας και βλέπεις το fastest car τον άλλο να το τέτοιο λογί. Το fastest Fury στο ένα. Και το fastest car που έχει τον άλλο με το Civic. Και τραβάς και εκεί το χέρι σου πας δουλεύεις φίλε τα μαλάκα. Διπλάσιο έχει γίνει. Πού ναι, αλλά τώρα το νιώθεις πιο παχύ. Δεν μπορώ να το σαν να έχει παχύνει το μούνι, σαν να έχει αλλάξει γκόμενα είναι. Δεν μπορώ να το κλείσω ένα θέμα. Ρε φίλε, τι να κλείσει, αφού τόσο είναι. Αφού τόσο είναι το εργαλείο σου. Να πάρε το κουτάκι, βάλω το πάνω στο ράφι και έχω κανονίσει να φύγει να την βάλει. Υπάρχει περίπτωση να δεις το φλάσ μου, τη γύρωσή μου. Γιατί δεν έχουμε κολλητήρια. Λέει χέρμα, δεν έχει χρόνο σήμερα, πότε. Αν μολύσει φανάρι πίσω. Δύο. Γιατί στο πίσω είναι σίγουρα, όχι στο μπροστά. Αφού πίσω δεν ανάβει το φλάσ. Και μπροστά, όλη σειρά ανάβει. Ωραία, λύσε πρώτα το πίσω και να το. Ξεκινήσω από κάπου, Τι κάνω, την πουτάνα. Κάτσε να βήξω εδώ την εργατιά. Εδώ. Κινητό, φαΐ και γράσο. Και εκεί η εργατιά. Και τι γίνεται. Και εκεί κινητό. Κοιτάει όλο. Κοιτάζω άλλο. Πού είναι το γιοτάκι από προχθές. Πού είναι το γιοτάκι ρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, καλά ντρέψε. Εντάξει, βρήκα ηλεκτρολόγο. Βρήκα ηλεκτρολόγο να μας κάνει φανάρι. Το φλάς βασικά. Από εδώ εύκολα. Παπ. Να αμάξια. Ανοίγεις προπαγκάζ. Βγάζεις με σκράτς. Με σκράτς είναι παιδιά από το εργοστάσιο. Πίσω εδώ το τέτοιο και έχεις πρόσβαση στο φανάρι. Ναι. Γιάννη. Έλα. Αν δεν της φτιάξεις λέει το πούντο γρήγορα θα πάρει το Honda. Χωρίς την μπουκάλα λέει που έχει. Και αυτό γίνεται. Εντάξει. Βενζίνες να έχει να το βάλει. Βενζίνες να έχει να το βάλει. Έχει λεφτά ρε. Μην την κοιτάς έτσι. Δεν έχει ανάγκη. Με σένα είναι. Αφού έχει τρία μάτια και εσύ μόνο. Σωστό γι' αυτό. Να μην τίποτα υπόλοιπα. Τρία, εφτά. Τουφ, έφυγε μέσα από εδώ. Έχει πλαστικά ρε μαλάκα. Δες εδώ. Fiat είσαι. Ενώ το FC και το FD δεν μου είχα αλλάξει ούτε καπάκι, μεταλλικά όλα. Ούτε φλάτζα κεφαλής. Ούτε φλάτζα κεφαλής. Ούτε βαλβίδε ούτε λατήρια. Τελικά με το 2JZ τι θα γίνει, θα το βάλουμε πάνω. Ναι, κάποιος ρώτησε για 2JZ. Κάνουμε και 2JZ, παιδιά. Και σε οχτάρι έχουμε βάλει, όποιος θέλει. Κάναμε ένα και δεν θέλουμε. 2JZ σε οχτάρι. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα 2JZ. Ναι. Αυτό θα μου βάλει, τι είναι. Μαλάκα του γαμίσω όλου τα ράτσα. Κόψε λίγο το πάτωμα μου, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Καλωριφέρι. Μπαλόνια χούζιερ πίσω. Με τον τροχό μία ερπίσω. Αυτό λέω, όλο με. Χούζιερ πίσω. Εργάτης μαλακαδόδες. Χέλ. Κόα. Κάτι αράβικα εκεί κάτω για τα λιμπάδα να περάσουνε. Προηγούμενος ήταν Μερακλής. Χιαστή πιάστο, για να είναι σαν Ιαπωνέζικο. Δηλαδή,
Δεν θα ωραία, κόβω στην κάμερα. Δεν γίνεται να βγει ο επιφυλακτήρας. Σταμάτησε όμως. Ας το πάνω, βάλεις το μεσαίο. Δεν γίνεται. Πρέπει να το... Δεν χωράει. Ούτε από εδώ μπορείς να βάλεις χέρι. Πρέπει να το διπλώσεις κάπως. Μπορείς να βάλεις χέρι από εκεί. Να, άμα έχεις χέρι λεπτό. Την τρύπα, το κυρίες την τρύπα τώρα. Έλα, ήρθε εδώ, η τάπα σου. Πολύ JDM νιώθω. Το κούντο έγινε JDM. Αυτό είναι. Εντάξει, είναι το πρώτο μαμάξι που το κάνω αυτό. Όχι, έτσι, πώς ήταν από εδώ. Έτσι. Εντάξει. Έλα. Όχι, περίμενε. Ήταν δικιά μας, ε. Η σπασμένη μέσα, αυτή ήταν η δικιά μας. Α, αυτή ήταν η δικιά μας. Ναι. Ναι. Μία δεν έχει αλατίνη. GDM-ήλα. Δες. Έτσι ήταν τριμμένος. Δες, σπασμένος ήταν και έχει κάνει τρύπες ο άλλος και έβαλα τα έραψε. Εγώ το έκανα GDM. Ωραία, έτοιμο είναι. Έτοιμο. Δεν πρέπει να συμπληρώσεις τώρα, θα ξαναβάλεις αυτά που έχασες τόσα. Τι κάνεις μωρέ, ας μην κλωτσάς το τέτοιο προφυλακτήρα. Θα σου μείνει στο χέρι και στον δρόμο. Κάτσε να βάλω τα νερά μου. Από αυτό έφυγε, άρα λογικά το πάρει. Έχει και εδώ άλλο μάθες, δεν θες. Όχι. Εντάξει. Φλάρα. Χρήστο. Θα πάρω φλάρα. Τι να κάνω, πού το κάνω. Φτάνω. Μόλις σε λύσω, μισό λίγο, μισό λίγο. Μάλιστα που βιάζεται κιόλας. Θα βγει. Θα βάλω φωνά. Ναι. Εντάξει. Άντε φύγε. Στη ράμπα. Άλλη φίρμα από εδώ ήρθε. Βρεάει παράτα μας καλή από εδώ ήρθε. Κανιόγλου. Πρόσεχε την πόρτα. Εντάξει φύγε άντε. Δώρα, το τιμόνι. Γίνα το από την άλλη το τιμόνι. Όχι έτσι, τον κόλο προς τα εκεί να πας. Για να φύγεις. Γυναίκες ρε φίλε, ούτε πως θα βγουν να στρίψουν όπως δεν ξέρω. Πάνε, έχει, πάνε. Εντάξει. Άντε, καλή δουλειά. Άμπρα, βάλει και ζώνη. Είδες, να μόνη της έβαλε, παιδιά, δεν είπα τίποτα. A few inches later. Κάπως έτσι μένουν τα Mazda. Κάπως έτσι μένουν τα Mazda. Πάρω στην Εθνική. Μόνο που δεν μείναν τα Mazda, μείναν τα Punto. Γαμώ την τρέλα μου. Ματώνει. Έμεινε το Punto. Και θα περνάει και ο κόσμος στην Εθνική και θα νομίζω ότι έμεινε το Mazda και θα λένε είδες οι ρότερες χαλάνε. Και τελικά χαλάνε οι Ιταλοί. Μην μπαίνεις στα ρωτόρια μέσα, χαλάνε και μπαίνουν στο δρόμο. Το παιδί με δένει τώρα. Ε, τερμάτισα, ναι. Τέρμα δεξιά. Με δένει από το ψαλίδι γιατί δεν έχω κρίκο μπροστά.
και με τραβήξει πάνω. Και πίσω απειλητικά είναι το FC που βλέπει το αδερφάκι του να έχει μείνει για μια ακόμα φορά. Μπαίνουμε, παιδιά. Τουρουρου. Μας φορτώνει τον κερανό. Τι ωραία, τι καλά. Και τζάμπα βόλτα. Θα πληρώσουμε και βενζίνες. Αχ. Μείναμε το λιπιτζούρι. Παναγιά μου. Τι ώρα περνάμε. Με τα πούντο. Πάλι βίντεο τραβάς εσύ. Πάλι βίντεο τραβάω, τι να κάνω. Τι βάζεις να τραβάω. Τραβιόμαστε και ας κλαίμε. Πώς είναι τραβάτε με και ας κλαίω. Τραβάτε με και ας κλαίω. Άρα εδώ μετά. Τζάμπα βάλαμε τα tie-up. Γι' αυτό χάλασε. Φεύγει. Εντάξει. Όλοι το σμπρώξουμε. Πετάξουμε δίπλα στο χαντάκι. Από εδώ που είναι χαντάκι. Κρίμα ο γάτος που πάει και παίζει μέσα. Να το κάνουμε για τα γατιά να παίζουν. Μια με τον μπουρδέλο. Είναι η μητρική κάικε, παιδιά. Ο εγκέφαλος εδώ. Αυτό στέκει. Και γεια σας. Όλα αυτά είναι. Κάτσε τώρα, αφήνω να τα σμπρώξουμε. Δεν κάνουμε. Μπιέλα, γεια σας. Τι στο μπούτσο. Ω, καπνούς βγάζει, παντού. Πώς πάει η μπιαλίτσα. Ε? Πάει η μπιαλά, το πήραμε στο χέρι. Γιατί κάνεις V8. Μπιαλά. Γαμώ τα μοτέρ του γαμώ. Τι ωραίο να ανοίγεις τα φώτα, τα pop-up σου και να μην ανάβει το φλάσ και να μην είναι κολλημένο. Λοιπόν, τρίζει ο λευγές ρε γαμώτο. Δείτε πως κάνει λευγές. Τον ακούτε. Μόνο στην Πέμπτη. Κουνιέται λίγο. Έχω βάλει quick shift μεταλλικό, τρίζει. Κάνει αυτό το. Και πώ πάντα νεύρα. Θα δω πώ βάλω κανένα λαλάστιχο μέσα για να σταματάει, να μην τον αφήνει να κουνιέται πολύ. Λοιπόν, αυτό που έγινε με το πούντο είναι ότι το πήγα για φλάτσα, γιατί προχθές μάλλον έχασε τα νερά του και έκαψε φλάτσα. Και με το βάλαμε την κοινά φλάτσα και δούλεψε από πάνω και μάλλον ανέβασε τη πίεση από πάνω. Έσπασε μπιέλα. Τα έπαιξε από κάτω, τα άφησε όλα από κάτω. Οπότε σκεφτόμουν τι να κάνω. Θα αλλάξω το μοτέρ, μάλλον βρω ένα μεταχειρισμένο. Το πετάξω πάνω. Αυτό το αμάξι, παιδιά, τώρα δεν κάνω πλάκα. Οκ, δεν κάνω πλάκα. Το έχω πάρει 2 χρόνια τώρα. Το πήρα βέβαια πολύ φθηνά, πάρα πολύ φθηνά. Γιατί ο άλλος το είχε βγάλει σε, θα το έβγαζε σε, θα το έστεινε σε απόσυρση. Δηλαδή, πόσο του δίνουμε, 2 γαμιστάρικα. Και με λέει δώσε 4, ξέρω, 4,5 και πάρ' το. Το δούλευε αυτό, το είχε καθημερινό στη δουλειά του. Και έδωσα 4 και το πήρα, 4,5. Από τότε έχω αλλάξει όλο το αμάξι. Δηλαδή, εσωτερικό χρειάστηκε διακόπτες, μαλακίες, όλα να τα αλλάξω. Ήταν χαλασμένα, τα καλώδια λιωμένα, οι φύσεις λιωμένες, και αυτό δεν φταίει ο χρήστης. Έχω διαβάσει ότι οι φύσεις σε όλα αυτά τα παλιά τα Πούντο και τα Fiat και έχω τη φύσεις γαμιούνται. Άλλαξα μέσα πλαστικά, ένα κάθισμα και ήταν σπασμένο, εντάξει, αυτό ήταν από πριν. Άλλαξα σασμάν. Γιατί τα έπαιξε, έσπασε, ράγισε η τέτοια, ράγισε το καβούκι, χελώνα που λένε. Και έχω ακούσει ότι το παθαίνουν και αυτό. Άλλαξα αντλία, τα έπαιξε. Άλλαξα... Τι
τι άλλο. Εντάξει, δίσκο αναλώσιμο είναι. Τι άλλο με έβγαλε. Τώρα το Σασμάν. Κάθε 3-4 μήνες βγάζει και κάτι καλό. Εντάξει, μπορεί να πείτε ότι το πήρα από τον άλλο να ταλαιπωρημένο και αυτά. Και ο άλλος είχε βάλει μεταχειρισμένο μοτέρ πριν το πάρω, 3 μήνες. Δηλαδή το μοτέρ αυτό που τα έπαιξε ήταν 2 χρόνων, ας πούμε. Μεταχειρισμένο μεν, δεν ξέρεις την κατάσταση, αλλά οκ. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει. Το πούντο, εντάξει, μπορεί να τυχα εγώ τι να πω, δεν ξέρω, αλλά πολλά προβληματάκια και από απλά πράγματα, βίσματα, διακόπτες, τέτοια, ηλεκτρολογικά πολλά. Και το μοτέρ και το σασμά, δηλαδή δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φτάσαμε. Καλά που έχω το ρότερο εδώ. Αυτό που λέτε είναι για να προγραμματίσετε τον εγκέφαλο. Θα σας κάνω ένα επεισόδιο και με τον υπολογιστή το συνδέεις. Αλλά είναι από τον εγκέφαλο, μπορείς εύκολα να δεις αρκετά πράγματα. Να πας στα μενού μέσα, να δεις τα πάντα. Advance, μαλακίες, να πας να προγραμματίσεις Advance, το χάρτη όλο. Θα το δείξω επόμενο βίντεο. Θα σας δείξω πως προγραμματίζω. Ωραία, θα μας θυμίσω όλοι τα. Άντε, παίρνω.